Ιδού επί τα όρη υπόδες του Ευαγγελιζομένου και απαγγέλλοντος ειρήνην. Ούτω βοά εκ των βαθέων της ιστορίας, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ο προφήτης Ναούμ και αναγγέλει γενναία πάσιτη ερχομένη το σωτήριον του Θεού ημών. Το Άγιο Πνεύμα, 500 χρόνια πριν, προαναγγέλει στη μέλουσα νύμφη την Εκκλησία περί του φίλου του νυμφίου. Ο νυμφίος ως γνωστόν εμφανώς προαναγγέλλεται και προκαταγγέλλεται από τον προφήτη Ισαΐα, ενώ ο προφήτης Ναούμ προκαταγγέλλει τον μείζωνα εγεννητής γυναικών, το φίλο του νυμφίου Χριστού, τον πρόδρομο και βαπτιστή του Σωτήρος, του οποίου σήμερα γηθοσύνος και πανευπρεπός η νύμφη Εκκλησία, αγωμένη υπό του Πνεύματος, συγκροτεί εορτή και πανήγυρη επί τη γεννήση του Προδρόμου, συγχαίροντας μετά του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ και δοξάζουσα τον Θεόν, προσφέρει απανταχού της γης την Κυριακή κάτοικη ευχαριστία, που είναι και προδρομική εορτή και σύναξης δια των φίλων του νυμφίου. Και συνεχίζει ο προφήτης Ναούμ προφητεύων: «Ανέβη, Κύριος, εμφυσώνεις το πρόσωπον σου, προφήτα, εξαιρούμενος εκθλίψεως». Και το όντι, αδερφοί και πατέρες, ο Κύριος πνοήν ισχύος ενεφύσε στο πρόσωπο του προδρόμου Ιωάννου, διότι αυτός ενωρίτατα, εκ νεαράς εφηβικής ηλικίας, εδείχθη μέγας ενώπιον Κυρίου, ισχυρός ασκητής, προφήτης υψίστου, πεφημισμένος διδάσκαλος του Ισραήλ και πεφωτισμένος προφητικός άνδρας, αναδειχθείς ταυτόχρονα και ατρόμητος στις θλίψεις και στα μαρτύρια ως μεγαλομάρτυρας. Ετράπη λοιπόν εις τα όρια ο πρόδρεμος, όθεν ήξει η βοήθεια, στους ερήμους τόπους όπου η μετά του Θεού συνάντηση είναι εναργέστερη και θεοπρεπέστερη. Η φωνή του προδρόμου ευρώντισε εν τη ερήμο του Ιορδάνου, δια να υλοχαρίσουν, λέει ο Ισαΐας, στα έρημα του Ιορδάνου, ότι έφτασε η σωτηρία. Η γέννηση της Κυρίας ημών Θεοτόκου χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη, διότι γεννήθηκε των προφητών το κήρυγμα και κάθε προφητεία στο περιεχόμενο. Όταν όμως γεννήθηκε των προφητών το πλήρωμα, ο πρόδρομος, η τελείωση των προφητών, τότε εστάλαξαν τα όρη γλυκασμών, διότι σάρκωσης Υιού του Θεού κηρύχθηκε στον κόσμο. Ο πρόδρομος είναι το τελευταίο και ιερό πρόσωπο που έκλεισε την Παλαιά Διαθήκη και την εσφράγισε με το τίμιο προδρομικό αίμα του, ιστάμενο στο μετέχμιο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Γιατί εγνώρισε στον κόσμο τον Υιό του Θεού, τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου και μετά μαρτύρησε γι' αυτό το οποίο εμαρτύρησε στον κόσμο. Και αφού στην παρούσα ζωή δεν πρόφτασε ο πρόδρομος να δει το πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου, ούτε έφαγε αυτού το σώμα, ούτε έπιε αυτού το αίμα, ημί κενών θα το πει και το τρώγει εν τη Βασιλεία του Θεού, διότι έσπευσε να κατέβει στον Άδη και να φανερώσει το Θεό που εφάνει εν σαρκή, τον Θεάνθρωπο που κατέβηκε από τον ουρανό και ο οποίος με το λίγο θα κατέβει και στον Άδη μεταψυχής ως Θεός. Άλλωστε γι' αυτό βγήκε στα όρια ο πρόδρομος, αναγγέλλοντας την ειρήνη, την όντως ειρήνη το Χριστό, που έφτασε και εφάνει ως ο ενανθρωπίσας Κύριος. Διότι τότε ακριβώς, εν τες ημέρες Ιωάννου του Βαπτιστού, ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Η κρίσιμη και μοναδική ιστορική στιγμή, την οποία ο νόμος και οι προφήτες προκατήγγυλαν, ήταν αυτή. Για αυτή την ειρήνη και τη σωτηρία ο Βαπτιστής έφτασε στα έρημα περίχωρα του Ιορδάνου, τα οποία σφοδρώς εχάρηκαν και πνευματικά ανεσκύρτησαν. Η έλευση στο αναμενωμένο Μεσσία ήλθε. Η σχήρας του πλέον ευρίσκεται το μέλλον, η ιστορία και η κρίση των πάντων, καθώς, όπως μας είπε ο πρόδρομος, το πτύον εν τη χειρή αυτού, έχει το φιάρι στο χέρι του για να διακαθαρίσει το αλόνι και να συνάξει το σίτο στην αποθήκη του.
Όμως οφείλουμε, αν θέλουμε να ωφεληθούμε, να στρέψουμε την προσευχή μας, την προσοχή μας και την νοητική μας και πνευματική λειτουργία σήμερα στη σημασία αυτής της μοναδικής συναντήσεως του Κυρίου μετά του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού στις όχθες του Ιορδάνου. «Τι επαύριον», λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ποια επαύριο? Την άλλη μέρα, από εκείνη που αναγγέλλοντας ό,τι είχε πει ο προφήτης Ισαΐας και είχε πει ότι είναι η φωνή του Βοόντος εν τη ερήμο, αυτό προανήγγειλε ο Ιωάννης εκείνη την ημέρα, ευθύνατε την οδόν Κυρίου και είπε στους λαούς ότι «εγώ είμαι η φωνή του Λόγου». Αυτός ήταν και είναι ο λίχνος του Φωτός, ο φίλος του Νυμφίου, αυτός που προετοίμασε την νύμφη Εκκλησία. Είναι ο μάρτυρας του δικαίου Ιησού, είναι ο βαπτιστής του Σωτήρος, είναι ο πρόδρομος της Χάριτος, είναι ο στρατιώτης της του Ουρανίου Βασιλέως, είναι ο Κύριξ ο Εωθυνός του Ηλίου, είναι ο Κιλίας Μητρός Υγειασμένος, είναι της προφητείας η τελείωσης, είναι των προφητών το όριο, είναι η απαρχή των Αποστόλων, Απόστολος πριν τους Αποστόλους, έτσι τον λέει η Εκκλησία και η υμνολογία της, είναι ο Οικουμενικός Απόστολος. Αυτός είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Εκ της προφητείας λοιπόν του Ισαΐου προέρχονται όλα αυτά και ότι είναι η φωνή του Βουόντος εν τη ερήμο. Προέρχονται όλα αυτά που προαναφέραμε όχι ως απλά εγκόμια αλλά ως αλήθεια περί του μεγάλου προφήτου. Αφού λοιπόν αυτό επικαλύφθη ο Ιωάννης στους Ιουδαίους και στους λοιπούς απεσταλμένους των Φαρισαίων, τι επαύριον βλέπει τον Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει: «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Δεν συναντούσε ασφαλώς πρώτη φορά ο πρόδρομος τον Κύριο. Ήδη στην κοιλιά της μητέρας του ευρισκόμενος εσκύρτησε να αγαλιάσει κατά την πρώτη του συνάντηση. Έπειτα λόγω των συγγενικών δεσμών που είχαν, ο Ιησούς παιδίων και το παιδίον Ιωάννης ήταν εξαδέλφια, μεγαλύτερος ο Ιωάννης κατά 6 μόνο μήνες. Ασφαλώς λοιπόν ως παιδιά συναναστρέφοντο, έπαιζαν, συνομιλούσαν, συζητούσαν. Τούτη όμως η συνάντηση στον Ιορδάνη είναι το εντελώς άλλο, το παράδοξο. Γιατί? Αυτή η συνάντηση επίσημη και δημόσια ήταν αποκαλυπτική, διότι το παιδικό φίλο και συγγενικά εξάδελφό του, σήμερα ο Ιωάννης τον είδε να έχει επάνω του τα μεγαλεία του Θεού. Εγνώρισε σε αυτόν ο Κύριος το σωτήριον του Θεού και το ομολογεί ο ίδιος ο προφήτης στο στίχο 33 του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. «Εγώ ουκ είδην αυτόν, εγώ δεν τον ξέρω». Και εννοούσε δεν γνώριζε αυτά τα οποία είδε εκείνη την ημέρα. Δεν εγνώριζε ότι είναι ο αμνός του Θεού. Ήξερα μόνο ότι πρόκειται για ένα χαριτωμένο και ευλογημένο άνθρωπο, φίλο και συγγενή μου. Τώρα αναγνωρίζω ότι είναι ο Υιός του Θεού, διότι «τεθέα με το πνεύμα κατεβαίνων ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν το πνεύμα επ' αυτών». Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι τον συγγενήν Ιησού από την Ναζαρέτ, τον Υιόν της Μαρίας, ως δραβή και διδάσκαλο, τον ήξερε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Αλλά ως Ιησούν, ως Χριστόν Θεάνθρωπον Κύριον, ως Μεσσίαν ο πρόδρομος, τον ανεγνώρισε εκείνη την ημέρα, τη σπουδαία εκείνη και αποκαλυπτική στιγμή. Η εξαποκαλύψεως αυτή μαρτυρία του Ιωάννου του Προδρόμου, τον οποίον πάντες είχον ως προφήτη μεγάλων και μάλιστα στο μέγεθος και στη μεγαλοσύνη και στα μέτρα του Ηλία του προφήτη, σε αυτή τη μαρτυρία του Προδρόμου στηρίχθηκε και στηρίζεται η Εκκλησία. Και πρώτον, οι πρώτοι μαθητέ του Χριστού ήταν πρώτερα μαθητέ του Προδρόμου. Έπειτα ο πολλής λαός των Ιουδαίων είχαν τον Ιωάννη ως προφήτη. Αυτοί είναι, θα λέγαμε, οι 3.000 άνθρωποι που πίστεψαν την ημέρα της Πεντηκοστής, ετοιμασμένοι από τον πρόδρομο, βαπτισμένοι στο βάπτισμα της μετανοίας από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη. Όταν άκουσαν τον Απόστολο Πέτρο μετά την επιδημία του Πνεύματος να κηρύττει και να λέγει: «Ασφαλώς γινοσκέτο πας οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον και Χριστόν ο Θεός επίησεν τούτον τον Ιησούν ον ημίσε σταυρώσατε, τούτον τον Ιησούν ανέστησε ο Θεός, ου πάντες ημίσεστε εσμέν μάρτυρες».
Τότε όλοι αυτοί κατενήγησαν την καρδία και μετενόησαν και ζήτησαν να βαπτιστούν. Αδελφοί μου, η αποκαλυπτική μαρτυρία του Ιωάννου του Προδρόμου, του οποίου σήμερα τα γενέθλια εορτάζομεν, όταν είπε «Είδε ο αμνός του Θεού», είναι της Εκκλησίας ο θεμέλιος, της θεολογίας είναι η βάση, της Χριστολογίας η αποκάλυψη, της Εκκλησιολογίας η αραγής πέτρα, του Ευαγγελίου η απαρχή, της σωτηρίας η έναρξη, της πίστεως εκάστου εξημών των πιστών η ασφάλεια, διότι ποιος εξημών πάντων δεν δέχεται και δεν στηρίζεται στη μαρτυρία αυτή την προδρομική, και ποιος δεν λαμβάνει ελπίδα σωτηρίας ακούγοντας και αποδεχόμενος το λόγο του προδρόμου «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Να η αληθής θεολογία μέσα σε δύο φράσεις. Ο αμνός του Θεού είναι όλη η Χριστολογία. Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου είναι όλη η σωτηριολογία της Εκκλησίας, αλλά και η δικιά μας η ελπίδα και η πίστη. Γι' αυτό σήμερα, αγάπη πολύ και φιλοθεία, συνήχθημε, αδερφοί μου, στην ευχαριστία του Θεού και τιμάμε και προσκυνούμε τον πρόδρομο και δι' αυτού τον Κύριο, της Παλαιάς Διαθήκης και της Νέας τον Μεσίτη, της ομολογίας το στόμα, της πίστεώς μας το έρισμα. Γι' αυτό εορτάζουμε τα γενέθλια του Προδρόμου, γιατί μόνο τα γενέθλια της Παναγίας και του Προδρόμου σηματοδοτούν τα Πανάγια γενέθλια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, φέρουν χριστολογική διάσταση στη ζωή και στον κόσμο μας. Δεν γιορτάζουμε εκκλησιαστικά άλλα γενέθλια οι Ορθόδοξοι. Εορτάζουμε μόνο τα γενέθλια της Θεοτόκου και του Προδρόμου ως συμπαρομαρτούντα προς τα Άγια Χριστούγεννα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα, πνευματικώς επαρθέντες, ας ψάρουμε νοητός και αισθητός, προσεγγίζοντος ξανά το θαύμα της σωτηρίας που ο Κύριος με την παρούσα Θεία Ευχαριστία φέρνει μπροστά μας, και να ας πούμε προς τον Ιωάννη τον Πρόδρομο: «Άγγελε, προφήτα, Απόστολε, στρατιώτα, πρόδρομε και βαπτιστά του Χριστού, κήρυξ της μετανοίας, οδηγέ προς το φως, απαύστος πρέσβευε υπερημών προς το Χριστόν, τον πόθο εορταζόντων τη γέννησή σου, και σώσον μας εκ θλίψεων και κινδύνων, και ρίσε ημάς της μελούσης κρίσεως». Αμήν.